Πάμε στη Κρίστη μας ξανά για ακόμη μια φορά. Κρίστη μου. Σας ακούω μια χαρά τώρα. Έχω αλλάξει περιβάλλον. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω που ήσουν, αλλά κάναμε ο καθένας εδώ από τους δικούς μας συνειρμούς. Κάτι σαν γυμναστήριο ακουγόταν, αλλά τώρα σε ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, Κρίστη. Είμαι σε μια ωραία καφετέρια. Πολύ ωραία. Κρίστη μου, αποφάσισες να μετακομίσεις μόνιμα στην Αθήνα ή προσωρινά? Κυρίως μόνιμα. Αν υπάρχει δουλειά στην Κύπρο, βέβαια θα επανέλθω. Κάπως έτσι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πάρεις την απόφαση και να πεις μετακομίζω τώρα, τέλος? Από όσο θυμάσαι, έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω, έρχομαι και το ψάχνω λίγο. Κάνω κάποιες δουλειές, επανέρχομαι στην Κύπρο, κάνω κάποιες άλλες. Αυτό το πήγαινε, έλα τελικά με κούρασε. Άρχισε να γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα πια και οικονομικά δεν με σύμφερε. Και θεωρώ ότι εντάξει, εγώ την έχω βρει καλύτερα. Οπότε είπα να μείνω εδώ και να πηγαίνω έρχομαι γενικά στην Ευρώπη. Πιο εύκολα. Στην Ευρώπη, άρα έχεις σκοπό να κάνεις πολύ ταξίδι από εκεί και πέρα. Έτσι λέω. Για δουλειές, Κρίστη μου, ή για προσωπικούς λόγους? Για δουλειές κυρίως, αλλά εντάξει, σίγουρα έρχονται όλα μαζί κάποια στιγμή στη ζωή μας. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις ότι η έδρα μου θα είναι η Αθήνα? Γιατί είπες, σε κούρασαν οι μετακινήσεις, αλλά θα μπορούσε η έδρα σου να ήταν η Κύπρος. Ναι, ξέρεις τι, η Κύπρος είναι ότι κάποια στιγμή σταματάει. Πρέπει να πάρεις αεροπλάνο. Ενώ στην Ελλάδα μπορείς να πάρεις και τρένο και αυτοκίνητο και λεωφορείο και πλοίο και να πας χωρίς να υπάρχουν τόσα όρια. Οπότε είναι πιο εύκολο εδώ πέρα γενικά. Δεν σε αρέσουν τα όρια? Αυτό το έχουμε καταλάβει δύο χρόνια εμείς. Κρίστη μου, σε ποια φάση της ζωής σου ήσουν τώρα? Δηλαδή μπορείς να πεις ότι ήμουν σε μια φάση, ρε παιδί μου, που σκεφτόμουν τι θα κάνω, τι θέλω, δεν ένιωθα καλά εδώ και πήρα αυτή την απόφαση, ή ήταν όλα ομαλά και όλα ωραία και είπες θα πάω στην Αθήνα? Ήταν η καλύτερη φάση της ζωής μου στην Κύπρο. Τουλάχιστον επαγγελματικά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία αυτή που έκανα τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, και τον προηγούμενο χρόνο πια. Αλλά παρόλα αυτά είπα ότι όταν θες να κάνεις κάτι, καλύτερα να το κάνεις όταν είσαι πολύ ψηλά από το να το κάνεις όταν δεν έχεις τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα στην Ελλάδα έχεις πράγματα μπροστά σου, έχεις κλείσει κάποιες δουλειές ή είσαι ακόμη στο θα ψαχτώ, θα δω τι γίνεται? Είμαι σε κάποιες συζητήσεις για κάποια πράγματα που θα γίνουν σε 2-3 μήνες περίπου. Και γενικά είπαν έτσι λίγο να δώσω χρόνο στον εαυτό μου αυτούς τους 2 μήνες να χαλαρώσω, να μπω σε μια ροή και να αρχίσω να δουλεύω και πάλι. Η Έλενα τι σου είπε όταν της ανακοίνωσες ότι κοίτα να δεις, φεύγω για Αθήνα, μόνιμα? Εντάξει, από τη μία στεναχωρέθηκε και από την άλλη χάρηκε. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχω μεγαλώσει, ότι έχω ορίσει κάποια πράγματα στη ζωή μου, έχω βάλει κάποιους στόχους και είναι καιρός να τα υλοποιήσω. Τώρα πότε υπολογίζεις να είναι η επόμενη φορά που θα έρθεις στην Κύπρο? Θα έρθω σίγουρα για τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Και από εκεί και πέρα, εάν εμφανιστεί κάποια δουλειά, σίγουρα θα έρθω. Λοιπόν, θα σε περιμένουμε κι εμείς από κοντά να τα πούμε ξανά, έτσι να σε υποδεχτούμε εδώ στην παρέα μας με μεγάλη χαρά, να πούμε περισσότερα, να είναι και καλύτερη επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστη μου. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα, τα καλύτερα πραγματικά, γιατί σου αξίζουν και έχεις δείξει τόσα χρόνια την αξία σου. Και όλα να έρχονται πολύ όμορφα και θετικά στη ζωή.